Όλυμπος. Το μυριώσιμο βουνό δεσπόζει ως ελληνικό άγαλμα. Η γεωμετρία του εδάφους του, το θέαμα της ομοριθμίας ανάμεσα στο φως και στον εθέρα. Αετώματα ναών οι κορυφές του. Κεφαλές αγαλμάτων με βοστρίχους η γκρεμνή του. Το Πάνθεο και του Διός ο θρόνος. Εκεί γεωμέτρησαν την κατοικία των θεών τους οι Έλληνες. Τα κράτηστα της γης έπαυλα. Εκεί συντρέχουν όλες οι δυνάμεις. Αγγελιοφόρος τους, ο Γηπαετός. Βασιλιάς κι αυτός σ' όλα τα πετούμενα. Έφερνε τα μηνύματα του Ρήγα του Ολύμπου στους θνητούς. Κι άλλοτε πάλι ήταν ο ίδιος ο ουράνιος Δίας, που μεταμορφωμένος σε αετό πλησίαζε στις κατοικίες, δείχνοντας με το πεταγμά του τη θεϊκή παρουσία του. Πριν από 140 εκατομμύρια χρόνια, στις αρχές της κρητιδικής περίοδου, μια γιγαντιαία ανωδική ορογενετική κίνηση ανύψωσε πάνω από τα κύματα μια ζώνη ξηράς, την Πελαγωνία, και μαζί της τον Όλυμπο. Εκατομμύρια χρόνια περνούν και νέες κοσμογονικές αναστατώσεις στα έγκατα της ελληνικής γης αναδύουν μια ενιαία μάζα ξηράς, την Αιγίδα, που με τη σειρά της θα σχηματίσει τα νησιωτικά συμπλέγματα του Ιωνίου και αργότερα του Αιγαίου Πελάγους. Οι γεωλογικές αναστατώσεις συνεχίζονται. Πολλά τμήματα βυθίζονται και άρα ανυψώνονται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην τελική διαμόρφωση του ελληνικού χώρου θα συμβάλλουν οι σεισμοί και η δράση των ηφαιστείων, κυρίως στα νησιά. Η Ελλάδα είναι από τα πιο ευνοημένα σημεία της γης. Αποτελεί το μικρό κόσμο του πλανήτη. Όλα σχεδόν τα οικοσυστήματα λειτουργούν στο χώρο αυτό, πλην της στέπας και της ερήμου. 20 βουνά με πάνω από 1500 μέτρα ύψος και 2-3 νησιά δημιούργησαν καταφύγια όπου η φύση λειτουργούσε αδιατάραχτη. Τεράστιοι ορεινοί όγκοι παρέμεναν μέχρι πρόσφατα απροσπέλαστοι και απομακρυσμένα νησιά με παρθένες παραλίες θύμιζαν περιγραφές του Ομήρου και του Ισιώνου. Μοναδικός βιολογικός πλούτος. Νησίδες προβιομηχανικής εποχής με φυσικά δάση και μερικές ξεχασμένες από τον άνθρωπο λίμνες και λιμνοθάλασσες. Η θαυμαστή διακόσμηση αυτής της γης, η σύνταξή της, που σωζόταν αλόβητη από τις σημερινές καταστροφές μέχρι πρόσφατα, ήταν μια θεϊκή εικόνα, όχι μόνο μιας γεωλογικής περίοδου, αλλά συγχρόνως του λίκνου ενός από τους πιο υψηλούς πολιτισμούς του κόσμου. Ο τρόπος που αυτός ο χώρος λειτουργήσε στο παρελθόν ήταν αποτέλεσμα μιας διαλεκτικής ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Αυτή τη διαλεκτική σχέση δεν μπορεί καμία σύγχρονη προσέγγιση, οποιουσδήποτε στόχους κι αν έχει, να την πλησιάσει. Ήταν λειτουργίες μιας επιτυχούς ιστορικής προσαρμογής του ανθρώπου και της φύσης. Από τη σύνταξη τούτη δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα χωρίς να καταστρέψεις την αρμονία των ισορροπημάτων που συνέχει το όλον. Και είναι σοφία να καταλάβεις ότι η απώλεια της αρμονίας του παντός οδηγεί και στον αφανισμό του ανθρώπου. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής οικολογίας. Είναι ο λόγος της ύπαρξής μας στη σημερινή εποχή. Να εναρμονίσουμε τους σύγχρονους καιρούς, να αναζητήσουμε τους εναρμονιστές του σήμερα, να ανακαλύψουμε το κλειδί που οδηγεί στην ευτυχία. Αυτή είναι η αρμονία στην οποία θα μας φέρει μόνο η συμφιλίωση με τη φύση. Αυτή τη φύση, όπως συντηρήθηκε μετά από χιλιάδων ετών φθορά, χρήση και συμβίωση με τον άνθρωπο, έθεσε ως αντικείμενό του το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Δημιουργοί του, ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή, που ενήργησαν έγκαιρα
έχοντας συλλάβει το μήνυμα της απειλούμενης φύσης, όταν ακόμα δεν υπήρχε συνείδηση των κινδύνων. Η διορατικότητα και η ορθή τους κρίση πήγαζε από το όραμα της φύσης που ενυπήρχε μέσα τους, όπως το συνέθεσε και το διατύπωσε ο αρχαίος λόγος, ως μύθο, ως επιστήμη και ως πράξη. Το 1964 γνωρίζαμε ότι χρειαζόταν πολύ μόχθος, θεμελιακή προϋπόθεση για το έργο που αναλαμβάναμε, η εγρήγορση όλων εκείνων των διαστητικών δυνάμεων που πατρίδα τους έχουν αυτή τη χώρα, όπου φυτρώνουν για τον Εμπεδοκλή τα ριζώματα πάντων. Έτσι, με ολιγάριθμους Έλληνες και ξένους συνεργάτες που αποτέλεσαν τον πυρήνα για το ξεκίνημα, αρχίζει η μακρά περίοδος αφιερωμένη στη θεραπεία της φύσης. Στην έρευνα, στη συλλογή, στην απογραφή του φυτικού, του ζωικού και του γεωλογικού πλούτου, στην αξιολόγηση των βιοτόπων, στην επισήμανση των κινδύνων, στην ανακάλυψη νέων άγνωστων ειδών. Σήμερα, στο χώρο του μουσείου, διασταυρώνουμε την εμπειρία του παρελθόντος με τον προβληματισμό του μέλλοντος, μέσα από τη λειτουργία του. Προετοιμάζουμε τις δυνάμεις αντιστάσεως στην εισβολή της αναπτυξιακής ψύχωσης που βλέπαμε μοιραία να κατακλείζει τον κόσμο, τη μικρή χώρα μας. Ποιες ήταν οι δυνάμεις αντιστάσεως? Η γνώση του πολύτιμου αλλά απειλούμενου φυσικού μας πλούτου και η πνευματική και ηθική θωράκιση του Έλληνα. Με την πεποίθηση ότι η έρευνα και η προώθηση των φυσικών επιστημών και η διάδοση των γνώσεων στη χώρα μας θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου κώδικα ζωής, μιας νέας κοινωνίας, ιδρύθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του, άνοιγε το μουσείο για το κοινό και από τότε περνούν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών, από τους οποίους το 70% είναι παιδιά. Τα παιδιά είναι ο στόχος της εκπαίδευσης. Αυτά είναι ο καλύτερος δέκτης των μηνυμάτων της φύσης. Ένας μαγικός κόσμος ανοίγεται στα μάτια των μαθητών και των δασκάλων στην πρώτη επίσκεψή τους στο μουσείο. Πόση αποξένωση έχει ο σημερινός άνθρωπος από τη φύση. Στο χώρο αυτό, τα παιδιά εμβολιάζονται, ευαισθητοποιούνται, συνειδητοποιούν ότι πέραν από το συμβατικό τρόπο ζωής υπάρχουν αξίες τις οποίες αγνοούμε, μέσα από τις οποίες καλλιεργείται μια νέα ηθική. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ξεκίνησε και μια εκστρατεία για την προστασία των 2 από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας μας, το δασικό και το υγροτοπικό. Ανάμεσα στους πελώριους όγκους της οροσειράς της Ροδόπης, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μέσα σε βαθιά φαράγγια, σε υψόμετρο πάνω από 1500 μέτρα, επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα κάπου 5.800 στρέμματα παρθένου δάσους. Η γεωμορφολογία του εδάφους δημιούργησε ένα άδυτο μέσα στο οποίο κατόρθωσε να διασωθεί απείραχτη από τον πολιτισμό η παρθένα φύση, ενώ το δάσος απομονώθηκε και εξελισσόταν απρόσκοπτα επί χιλιάδες χρόνια, μέχρι ότου ο άνθρωπος το πλησίασε το 1975. Το παρθένο δάσος είναι ένα φυσικό εργαστήριο που λειτουργεί από την εποχή της κοσμογονίας. Το δάσος της Ροδόπης κηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο της φύσης το 1975. Εκτός από την οξιά, ελάτη και ερυθρελάτη, συναντούμε την τρέμουσα λεύκη, τη σημίδα, τη δασική πεύχη, τη σοριά, ιτιές, φενδάμια και στα χαμηλότερα, δρίες. Πλούσια βλάστηση από φτέρες και πολύχρωμα λουλούδια απλώνονται στο έδαφος. Παρθένα δάση, με την έννοια ότι δεν έχει διαταραχθεί η οικολογική τους ισορροπία, δεν υπάρχουν πια στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήσαν κάποτε η επικρατούσα βλάστηση σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Σήμερα, ελάχιστες νησίδες ολίγων στρεμμάτων έχουν απομείνει, καμία όμως δεν έχει την έκταση και τον πλούτο του δάσους της Ροδόπης. Βλάστηση και ζώα ζουν σε απόλυτη οικολογική ισορροπία και οι πληθυσμοί τους αυτορυθμίζονται. Ένας κόσμος ονειρικός, όπως θα ήταν ο παράδεισος
πριν ο άνθρωπος τον χάσει οριστικά, όπως οριστικά μπορεί να χάσει και το τελευταίο παρθένο δάσος, αν δεν προλάβει να το προστατεύσει. Διαμέσου των αιώνων, το συλλεκτικό έργο αποτελούσε βασικό παράγοντα στην έρευνα της φύσης. Των πληροφοριών που αφορούν την τοποθεσία, το υψόμετρο, για διαφορετικά, αν τα στοιχεία αυτά απουσιάζουν το αντικείμενο οσονδήποτε πολύτιμο ως νέου. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, χάρη στις ερευνές του, έχει αποκτήσει έναν ικανό αριθμό τύπων σε φυτά και έντομα, αυξάνοντας τον... Ο ελληνικός χώρος είναι το αποτέλεσμα μιας αέναης πάλης της ταιριάς με το υγρό στοιχείο. Πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αρχίζουν οι μεταμορφώσεις στη γεωλογική ιστορία του ελληνικού χώρου. Η συνεχής πάλη της γης και του νερού. Μια αέναη κίνηση με αδιάκοπες μεταβολές ώσπου η ελληνική γη να φτάσει να πάρει τη σημερινή μορφή της. Ένας ορμότερος, ο σημερινός ελλαδικός χώρος ήταν σκεπασμένος με θάλασσα. Ο βυθός αυτής της θάλασσας και το ανάγλυφό του υπήρξαν οι προϋποθέσεις της δημιουργίας της ελληνικής Χερσονήμπης. Συσσόρευαν ζήματα, θαλάσσια όστρακα ή ζώα και λήφη μικροοργανισμών που κατακάθιζαν στον πυθμένα. Στη μεγάλη γεωλογική αίθουσα, σε μια σειρά παλαιογεωγραφικών χαρτών εμφανίζεται η βαθμιαία. Οι γεωλογικές συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν η Βίσπιν ορίζοντα, μια συμβαγής υπόσταση που μόνο ένα ποτάμι, ο ΑΟΟΣ, κατάφερε και την έκοψε σε όλο το πλάτος της, από το κέντρο της ως πέρα στη Δύση. Και ένα παρακλάδι του, ο Βοηδωμάτης, χάραξε τη μοναδική χαράδρα του, σύμφυτη στο σχήμα με τη ροή του ποταμού. Τα λούλουδα των βουνών, τα βότανα των λόφων, τα χασμόφυτα που κρέμονται από τους βράχους και τα ξηρόφυτα των αμολόφων. Ο φυτικός παράδεισος των δασών που δίνουν στην ελληνική χλωρίδα τη μοναδικότητά της. Η μελέτη του φυτικού μας πλούτου άρχισε πριν 2.500 χρόνια. Τότε οι κάτοικοι αυτού του χώρου, ευαισθητοποιημένοι, ζούσαν σε αρμονική σχέση με τη θαυμαστή φύση. Σήμερα, που η καταστρεπτική δύναμη του ανθρώπου αποτελεί μέρος της ζωής του, μόνο η γνώση μπορεί να τον οδηγήσει στο σεβασμό του φυσικού κόσμου. Σεβασμός που θα τον οδηγήσει στη σωτηρία της ίδιας της ζωής του. Το μουσείο συγκρότησε για πρώτη φορά στη χώρα μας την πλήρη συλλογή και απογραφή του βοτανικού πλούτου, το Herbarium της Ελλάδας. Στη φυτοθήκη αυτή του μουσείου φυλάσσονται φυτά που καλύπτουν την Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Περιλαμβάνονται 200.000 δείγματα αποξηραμένα και ταξινομημένα κατά οικογένειες, γέννη και είδη. Για πρώτη φορά τώρα η συλλογή αυτή των φυτών, η χλωρίδα της Ελλάδας, κωδικοποιείται ηλεκτρονικά και εντάσσεται σε τράπεζα δεδομένων. Σήμερα τα μουσεία φυσικής ιστορίας αποτελούν μηχανισμούς κλειδιά για την ενημέρωση του κοινού. Η εκπαίδευση που προσφέρουν εκτείνεται σε όλες τις ηλικίες και δεν έχει τον περιορισμό της αρχής και του τέλους των σπουδών. Αλλά το δυναμικό στοιχείο στη ζωή και λειτουργία των μουσείων μας είναι η καθημερινή παρουσία των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του Μουσείου Γουλανδρή στον σύγχρονο Έλληνα. Η μίμηση των παιδιών στη φύση. Στις αγνές ψυχές των παιδιών μόνο μπορεί να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση, η περιβαλλοντική ηθική. Οι υγρότοποι της Ελλάδας. Ο τελευταίος παράδεισος μιας φυσικής λειτουργίας. Οικοσυστήματα που λειτουργούν κοσμογονικά. Εικόνες νοσταλγίας και ονείρου που η αξία τους έγκυται στην παρουσία του νερού.
Στους μεγάλους καλαμιώνες, μέσα στην πυκνή βλάστηση των υγροτόπων, εκατοντάδες είδη πουλιών φωλιάζουν. Πάπιες, εροδιοί, κορμοράνοι, μαυρόκοτες, φλαμίνγκο, αβοκέτες, πελεκάνοι. Σε δεκάδες χιλιάδες αριθμούνται τα υδρόβια πουλιά που ζουν ή διαχυμάζουν σε υγρότοπους. Η μεγάλη οικολογική του σημασία οφείλεται στο ότι είναι πανάρχια και σύνθετα οικοσυστήματα που μέσα τους αναπτύχθηκε μεγάλη ποικιλία ζωικών και φυτικών ειδών. Οι υγρότοποι αυτοί απετέλεσαν τους φυσικούς μηχανισμούς για τη ρύθμιση και συντήρηση της ισορροπίας των επιφανειακών υδάτων με τα υπόγεια υδατικά συστήματα, μια σχέση που τροφοδότησε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες από την αρχαιότητα. Εδώ έζησε ο άνθρωπος επί αιώνες σαν γεωργός, ψαράς, κυνηγός, χωρίς η παρουσία του να έχει ανατρέψει την οικολογική ισορροπία. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 250 υγρότοποι, οι περισσότεροι από τους οποίους, περίπου τα 2/3, βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Από αυτούς, 11 προστατεύονται ως υγρότοποι διεθνούς σημασίας, ιδιαίτερα ως βιότοποι υδρόβιων πουλιών, σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του Ραμσάρ, την οποία η Ελλάδα έχει επικυρώσει. Η αλόγιστη χρήση των σπουδαίων αυτών υδατικών πόρων που ακολούθησε τον ανεξέλεγκτο δρόμο της ανάπτυξης, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και γενικά στον κόσμο, έχει προκαλέσει τον κίνδυνο καταστροφής τους που συνεχώς οξύνεται. Οι ελληνικοί υγρότοποι, όσοι έχουν απομείνει, δεν πρέπει να θυσιαστούν για συμβίβαστες χρήσεις. Αποτελούν ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο και προσφέρουν στον άνθρωπο δυνατότητες για αγροτική και αλλιευτική ανάπτυξη, αλλά και αναψυχή σε έναν κόσμο που οι φυσικοί πόροι συνεχώς περιορίζονται. Το έργο μας είναι ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουμε να μην σβήσουν από τη ζωή και από τη μνήμη μας η μυσταγωγία της φύσης, η μαγεία των δασών μας, η καθαρότητα των νερών και του αέρος μας, η λάμψη του ήλιου και του φωτός μας. Αγώνας δρόμου για να αποφύγουμε να ενταχθούμε στη κοινωνία της αυθονίας και να προτιμήσουμε την κοινωνία της ευθύνης. Αγαθή τύχη, η του Ωνασίου Ιδρύματος Διεθνής Επιτροπή, το υπό τον Αγγέλου και Νίκης Γουλανδρή Ιδρυθέντη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 5 και 20 από τις αυτού ιδρύσεως, λικάβαντας διανύσαντι και ότι πλήστα επί το την εμψυχον τε και άψυχον της φύσεως ακύρατον διαφυλάξε εργασαμένων. Το των δελφών περώνυμων άθλων νέμι. Αθήνησιν έτη 1990. Το έργο μας δεν περιορίζεται στο να σώσουμε μόνο το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Καμιά χώρα δεν σώζεται όταν το παγκόσμιο οικοσύστημα ανατραπεί. Αναζητούμε ένα νέο κώδικα αξιών, μια νέα ηθική πάνω στην οποία θα χτιστεί ο κόσμος αν πράγματι ο άνθρωπος θέλει να προχωρήσει στην επόμενη χιλιετία. Και είναι τραγικό ότι μόνο κάτω από την απειλή της ζωής μας οδηγούμεθα στην ενότητα και στην παγκόσμια συνεργασία. Με την πεποίθηση ότι η έρευνα και η προώθηση των φυσικών επιστημών και η διάδοση των γνώσεων στη χώρα μας θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός νέου κώδικα ζωής, μιας νέας κοινωνίας, ιδρύθηκε το μουσείο αυτό.